τροπολογία στο παρόν νομοσχέδιο, μετά τη φράση που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, προστίθενται οι λέξεις «και ανατρέχει στο χρόνο λήξης αυτής». Και διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της διάταξης. Θα σας διαβάσω λοιπόν τη διάταξη ακριβώς όπως είναι, για να είναι καθαρό τι παραμένει. Στο τέλος του άρθρου 15 του νόμου 43-21, κάθετος 2015, προστίθεται νέα εδάφια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μάλλον νέο εδάφιο πρέπει να λέμε εδώ, αφού βγάλαμε το ένα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ανατρέχει στο χρόνο λήξης αυτής, η ημερομηνία εφάπαξ εξόφλησης μέρους της βασικής οφειλής με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα. Πρόκειται για μια εξουσιοδοτική διάταξη στην αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, ώστε να μπορεί να επεκτείνει μέσα στον επόμενο μήνα και για διάστημα μέχρι ένα μήνα το τμήμα αυτό της διάταξης για τις 100 έως 100 δόσεις του νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, που έληξε χθες τα μεσάνυχτα και έχει ήδη κλείσει ηλεκτρονικά, δηλαδή της δυνατότητας με μια μερική καταβολή πάνω από 200 ευρώ, δεκαπλάσια δηλαδή της κατώτερης δόσης που είναι 20 ευρώ, να μπορεί να σβήνει όχι μόνο το αντίστοιχο ποσό κεφάλαιου, αλλά και το αντίστοιχο ποσό από προσαυξήσεις, τόκους κτλ. Συνεχίζεται κανονικά η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων χωρίς προκαταβολή έως και 100 δόσεις, και η άλλη εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, που είναι η ολική εξόφληση εφάπαξ, στην οποία θα προτιμούσαμε βέβαια να έρθουν πολύ περισσότεροι από όσοι την έχουν προτιμήσει μέχρι στιγμής, που είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια με ολική εξόφληση εφάπαξ. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει από τις τράπεζες, πρέπει να είναι κάτι παραπάνω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά τα δύο συνεχίζονται κανονικά, το λέω για να μην υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να τα εξοφλήσει όλα με ό,τι σβήνεται, ό,τι προβλέπεται ότι σβήνεται, γίνεται. Αν κάποιος θέλει να μπει από δύο δόσεις έως 100, επίσης μπορεί να βγει, αλλά μέχρι το παρόν νομοσχέδιο να γίνει νόμος και να, αφού εγκριθεί από τη Βουλή και να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί δεν υπήρχε στον αρχικό νόμο στο 43-21 του 2015 εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό για το άρθρο 15, δηλαδή για την εξόφληση για τη μερική καταβολή ή προκαταβολή, όπως το λένε, μερική καταβολή εφάπαξ. Κύριε Θεοχάρη, μισή.